Καλώς τον κύριο Αντρέα. Δεν ξέρετε πόσο στενοχωρήθηκα όταν έμαθα για το ατύχημα. Ας τα αυτά. Για κοιτάμε καλά, για κοιτάμε στα μάτια, κοιτάμε. Σου φέρνουμε για κοροϊδό. Ο κύριος Αντρέας Κοροϊδό. Κυριά και λιβάνια, άστα κύριος. Ως ακάλυπτος μιλάω τώρα. Ο ακάλυπτος φαίνεται για κοροϊδό. Ο κύριος ακάλυπτος είναι αέρας. Έτσι, μπράβο λοιπόν. Για πες μου, σε παρακαλώ. Τι έγινε με την κυρία Λίκη, ρε. Ατύχημα. Ατύχημα, τι ατύχημα. Πέσατε ο ένας πάνω στον άλλο. Έλα εδώ, ρε. Έλα εδώ. Τι ατύχημα ήτανε. Δεν ήξερα ότι ήταν η σύζυγος. Και πότε το έμαθες, ρε. Μετά που έγινε το κακό. Μετά. Το ομολογώ. Το ομολογεί μου, ήμουν απρόσεκτος. Απρόσεκτος, ρε. Μαστίστε. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Μαστιστικόνες ρε τη γυναίκα και λες συγγνώμη, ήμουν απρόσεκτος. Μια στιγμή, κύριε Αντρέα, μια στιγμή, τη φυστικόνεις. Το ομολογώ ότι φούσκωσα λίγο, δεν τη φυστικόσα. Και ποιος σε ρε παραμύθι, τη φουσκώνεις τη γυναίκα εσύ χωρίς να τη φυστικώσεις. Ποιος, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ με τον κρίνο. Μισό λεπτό, κύριε Αντρέα, μισό λεπτό. Μήπως υπονοείτε σεξ και δεν το ξέρω. Τι υπονοώ, ρε. Την περμανάν σου υπονοώ. Σας ομολογώ ότι δεν συνετελέστη σεξ ανάμεσα σε μένα την κυρία Λίκη. Έλα. Δεν συνετελέστε σεξ. Όχι, δεν συνετελέστε. Δεν συνετελέστε. Όχι. Σίγουρα. Για λέτε. Ξέρετε γιατί. Γιατί. Πρώτον, διότι η κυρία Λίκη δεν εξεδήλωσε καμία τέτοια επιθυμία. Και δεύτερον. Κάτσε. Έχει σημασία αυτό. Δεν εξεδήλωσε. Πρόσεξε. Δεν εξεδήλωσε. Όχι. Δεν εξεδήλωσε. Για λέτε. Και δεύτερον, και να εξεδήλωνε, εγώ είμαι βράχος. Γυναίκες φίλων δεν αγγίζω ποτέ. Ναι. Τότε γιατί είπες, ρε. Συγγνώμη, ήμουν απρόσεκτος. Πρόσεξε τι απαντήσεις, λέγε. Δεδομένης της συζητήσεως, της κυρίας Μπέτης και της συζύγου σας περί του ατόμου σας. Εγώ έτσι για να σας φτιάξω, για να σας ανεβάσω, καταλαβαίνετε, είπα ότι είσαστε πολύ φλογερός εραστής και ότι έχουν αναστενάξει όλα τα κρεβάτια της Αθήνας. Για να φτιάξει το φιλαράκι. Ναι, αλλά την πάτησα, διότι ο υπερβολικός ζήλος βλάπτηκα μια φορά, δεν ήξερα ότι ήταν σύζυγος. Και το άλλο που είπες, ρε, ότι όποια κάνει σεξ μαζί σου αδυνατίζει, γιατί το πες. Αυτό είναι αλήθεια, έχω ντοκουμέντα. Την πάτησες, ρε. Πάτησες. Πλάκα κάνω τόση ώρα. Παιδιά, πλάκα, ένα αστείο κάναμε εδώ με τον φίλο μου. Πλακίτσα, σε φωνάζουν. Ψυχραιμία, ακάλυπτε, θα σε πάρουν χαμπάρι όλοι ότι έχεις γίνει ρομπά με την αλήκη ψυχραιμία. Την πάτησες, μαγάσα. Πάτησα. Πλάκα ήταν, κύριε Αντρέα. Τι ήταν. Είχα να σε δω μέρες και λέω: δεν κάνω μία πλάκα του φίλου μου, του Νίκου. Μου λέω και εγώ, ο φίλος μου, ο κύριος Αντρέας, τώρα να νομίζετε δύο πράγματα. Είναι δυνατόν. Γιατί, κύριε Αντρέα, τι να σας πω. Να σου πω. Δεν θέλω να σε φέρω σε δύσκολη θέση, δεν μου εξηγεί, δεν θέλω. Εγώ όμως πρέπει να σας το πω, ξέρετε, για να σας ανοίξω την καρδιά μου. Αφήστε να σας πω. Εγώ, ξέρετε, με την κυρία Λίκη έπαθα μία εκτίμηση στο πρόσωπό της. Τι έπαθες, τι έπαθες, τι. Μια εκτίμηση, καταλαβαίνετε, πρόκειται για μια εξαιρετική κυρία, αξιοπρεπέστατη. Με ωραίους καμπύλες, ωραίο πρόσωπο, ωραία πόδια, μακριά τέλειος. Να σου πω, είπαμε, έπατσε μια εκτίμηση, μην μπούμε σε λεπτομέρειες. Τώρα δεν είναι κρίμα. Τι είναι κρίμα. Δεν είναι κρίμα ο κύριος Αντρέας να ποτίζει ξένους κήπους και να αφήνει ένα τέτοιο κήπο, εθνικό κήπο, μέλλον αντριμό δικό του και να αφήνει απότιστο.